Ήρθαμε μετά από δύο βράδια κουλά, γιατί στην ουσία χθες δεν βγάλαμε βίντεο. Α, επί της ευκαιρίας κυρίες και κύριοι να σας πω ότι εμείς λόγω των τηλεοπτικών προγραμμάτων που βγάζουμε ανεβάζουμε στο YouTube και διάφορα βίντεο τα οποία χρησιμοποιούμε στο τηλεοπτικό μας κομμάτι. Mm-hmm. Έτσι, το GR Express δεν είναι μόνο στο YouTube, είναι και στη τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, μην μου γράφετε ότι είμαι τεμπέλης και ανεβάζω βίντεο ό,τι βρω μπροστά μου. Δεν ανεβάζω ό,τι βρω μπροστά μου. Όλες τις ενότητες του GR Express του τηλεοπτικού τις ανεβάζουμε στο YouTube κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, είδατε σήμερα για πρώτη φορά αστρολογία από τον Περικριτικό. Πάντα βλέπετε τις πόλεις που λέμε City Express, που έχουμε βάλει μια ενότητα όπου τα βάζουμε όλα μέσα εκεί. Και βέβαια είναι λογικό να ανεβαίνουν, ας πούμε, ό,τι λέμε στην εκπομπή του. Μας έχουν συνηθίσει τα παιδιά τους δυο μας, και αν έρχεται και κανένα νέο πρόσωπο που πρέπει να μπουν και νέα πρόσωπα, αρχίζετε και αγχώνεστε ότι θα σας ξεχάσαμε και βάζουμε άλλους. Δεν είναι έτσι, παιδιά, πρέπει και άλλοι να πρωταγωνιστήσουν. Σε καμία περίπτωση, παιδιά, να ξέρετε ότι κάθε Σαββατοκύριακο ανεβαίνουν πάρα πολλά βίντεο επάνω, που είναι τα τηλεοπτικά μας κομμάτια. Γιατί Σαββατοκύριακο παίζει η εκπομπή μας τηλεοπτικά. Έτσι, κάθε Σάββατο παίζει στο RTV 12 η ώρα το βράδυ και κάθε Κυριακή 9 το βράδυ με 12 στο Europe 1. Εξάλλου, προσπαθούμε καθημερινά να σας να βγάζουμε συνέχεια βιντεάκια και Σαββατοκύριακο όταν μπορούμε, αλλά καμιά φορά κάτι τυχαίνει, βρε παιδιά, κάθε μέρα. Κυριακή συνήθως βγάζουμε βίντεο, όπως σήμερα Κυριακή είναι, και είμαστε πανέτοιμοι για να συζητήσουμε τα νούμερα όλα κτλ. Εξάλλου το Σάββατο. Κοιτάξτε, επειδή την Παρασκευή το βράδυ κάνουμε live και τα λέμε όλα μαζεμένα, τι να γυρίσουμε να πούμε το Σάββατο? Εάν υπάρξει κάποιο θέμα πολύ δυνατό, θα βγούμε να μιλήσουμε. Εάν δεν υπάρχει, όχι. Δηλαδή, να εκτιμάτε ότι εμείς μία μισή ώρα το βράδυ μέχρι 3 και 3 και μισή το βράδυ είμαστε κοντά σας ζωντανά για να συζητήσουμε τα του Big Brother και όλα αυτά τα πράγματα. Και μια και είπα Big Brother, να σας πω βέβαια ότι το Big Brother είχε καταστραφεί στην κυριολεξία με 7,5, πόσο πήγε, 7,7. Νομίζω 7,3 έκανε. 7,3, 7, σε 7, τόσο, mm-hmm. Και 7,9 να είναι, δεν μας λέει τίποτα. Την Παρασκευή το βράδυ, το live. Όταν λοιπόν φτάνεις να παίρνεις το live σου χειρότερα νούμερα το καθημερινό σου, που εκεί σημαίνει ότι είναι το peak του προγράμματος, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι τη μεγάλη παταγωδός αποτυχία που έχουν στο Sky. Για την ιστορία όλη αυτή. Να πούμε βέβαια ότι σε όλα αυτά ευθύνονται πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε από τους παρουσιαστές και καταλήγουμε στο όλο κόνσεπτ, έτσι όπως έχει στηθεί, και με τα παιδικά πράγματα που βγάζουν και τις μιμήσεις που κάνουν πολλές φορές, παίρνοντας πράγματα από αλλού και βάζοντας τα μέσα. Είδαμε κάποια παιχνίδια που είναι. Και βέβαια κουλά. Φυσικά ένα κόνσεπτ που υποστηρίζει, αν δεν πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει και καλά και η εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ήδη το Σάββατο νομίζω κάνανε 6,8. Με τον Κωστή που κάποια στιγμή ήταν και από τους ανθρώπους που λέγατε ότι θα το πάρει, ας πούμε. Θα πάρει τα 100 χιλιαρικάκια. Από εκεί και πέρα ήταν αυτός. Ήταν το φαβορί και μάλιστα κακό χιούμορ είναι ότι του βάλατε και βίντεο από το καφενείο που του ζητάγανε να έρθει με την πρωτιά, με το έπαθλο, και αυτός ο καημένος είχε αποχωρήσει. Δεν είναι κακό χιούμορ, είναι τεμπελιά που δεν φτιάξανε ένα βίντεο για να βάλουν το ανθρώπου. Σωστό βίντεο. Ναι, αυτό είναι παλιό βίντεο. Προφανώς ήταν μέσα στο παιχνίδι όταν πήγατε εσείς, δεν ξέρω πότε ήταν τα πλάνα στην Κρήτη, στην Πάκη. Ναι, κακώς του το βάλατε, γιατί και ο ίδιος ήρθε σε δύσκολη θέση. Γιατί από τη στιγμή που αποχώρησε, όχι μόνο το έπαθλο θα πάει, τίποτα δεν θα πάει. Και να σας πούμε βέβαια ότι ο καλεσμένος σας που τον πίεζαν ουσιαστικά να μιλήσει και μην είσαι στεναχωρεμένος με το Twitter και τα σχόλια, ο καλεσμένος σας είχε ξενυχτήσει. Και το Σάββατο ξενύχτησε και κάπου ωραία που δεν θα σας αρέσει. Είχε ξενυχτήσει, ήταν λιώμα ο Κωστής και του λέγατε, δηλαδή αντί να πείτε κατευθείαν, να μπουν κατευθείαν στο θέμα. Άρχισαν προσπαθούν να τον πείσουν, μην δίνει σημασία στα σχόλια. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το θέμα του και τόσο στεναχωρέθηκε, γιατί και τις δύο βράδες ξενύχτησε και βγήκε. Τι να μιλήσει ο άνθρωπος, γιατί θα κάνω καμία ερώτηση ουσίας. Κάνανε ποτέ ερώτηση ουσίας για να ξέρει τι γίνεται. Πείτε μου έναν που περιμένει πώς και πώς να γίνει η εμφάνιση του ανθρώπου που βγαίνει το Big Brother στο Λαμπούντ. Δεν υπάρχει άνθρωπο, ξέρω ότι θα μπλακίε. Και όπως επίσης το άκυρο είναι όταν οι πρωταγωνιστές φέτος του Big Brother, όπως είναι η Κάκαβα, μην τη λέμε Γκουντάρενα, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται. Όχι, Γκουντάρενα. Α, Γκουντάρενα. Ναι. Λέει την υποτιμάτε. Τέλος πάντων. Δεν την υποτιμάμε, Γκουντάρενα. Κάκαβα, όταν η κυρία Κάκαβα, ο Γκουντάρας και η Γραμμέλη πέρυσι, νομίζω και η Γραμμέλη, ήταν γενικά ενεργοί στο Twitter και έτσι κατάφεραν και πήραν και την εκπομπή και την παρουσίαση από τα χέρια, ας πούμε, του Τσαλίκη, ξαφνικά λένε μην δίνει σημασία στο Twitter. Ναι, αλλά το Twitter σας ανέβασε. Το Twitter σας έβαλε αυτή τη θέση. Βέβαια, η παγίδα ποια είναι? Ότι γενικά οι Twitteράδες, ό,τι βλέπουν το λένε. Δεν έχουν δηλαδή. Οι Twitteράδες και εμείς και όλοι μαζί. Δεν ψάχνουν σας ήδη, κουκλά μου. Ναι, και δεν έχουν συγκεκριμένες σχέσεις. Ό,τι γουστάρουν λένε. Mm-hmm. Εμείς τον Πινελίκιο που έχουμε φάει να πούμε λίγο είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα.
Παρεξήθηκα μόνο με αυτούς που έχουν παρεκτραπεί, που έχουν ξεφύγει από την κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, άλλο να μου βρει στην οικογένεια και άλλο να με χτυπάς, να με σαχταπώνει κάτω επαγγελματικά. Εκεί έχετε δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε. Όχι. Ας πούμε, και στα, ναι. Συγγνώμη, και στα δικά μας σχόλια, εδώ στο YouTube που ανεβάζουμε, τα εγκρίνουμε όλα. Κάποιοι λένε, δεν μου έχει εγκρίνει το τέτοιο, μου το κόψει κτλ. Όχι, παιδιά, δεν σου το έχω κόψει. Απλά πέρασε πάρα πολύ ώρα που μπήκε μέσα άνθρωπος για να εγκρίνει τα σχόλια. Τα σχόλια βγαίνουν με έγκριση. Δεν κόβουμε κανένα σχόλιο ποτέ. Μόνο αν περνάνε την κόκκινη γραμμή. Που περνάνε από έγκριση δεν είναι μόνο για την προστασία τη δική μας. Δηλαδή, εμάς δεν μας νοιάζει άμα που είναι άσχημο το θέμα. Μα τα βάζουμε τα αυτά που μας βρίζουν. Το θέμα ποιο είναι, ότι έρχονται κάποια σχόλια και λένε, μας έχουν έρθει πολλές, η τάδε παίκτρια ήταν μπιπ στη συγκρουπ. Λέω τώρα. Το οποίο δεν πρέπει να εγκριθεί γιατί θα έχουμε και εμείς πρόβλημα. Είναι κάποια σχόλια τα οποία είναι κρέα. Δεν είναι ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα. Ναι. Όχι, κάνεις λάθος. Είναι ότι ντάξει, δεν μπορούμε. Άκουσε. Για ένα κολοπέχνιδο δεν θα μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων. Ναι, ναι. Δεν θα τους κάνουμε ζημιά κοινωνική για ένα κολοπέχνιδο που μιλάμε. Εντάξει. Δηλαδή δεν τρελαθούμε τελείως. Είπαμε να πούμε εδώ να κάτσουμε να μιλάμε, να γελάμε, να περνάμε καλά. Βρίστε εμάς όσο θέλετε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι. Μπαίνουν μέσα, είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει σε αυτό. Και να πούμε βέβαια για το έτσι κάτι σαν τρολάρισμα που κάνανε οι παίκτες του Big Brother. Το Σάββατο βέβαια ο Κωστής που τόσο τον αγαπάτε και τόσο πήγε στο Τζαλίκι. Και μαζί με Σίλια, το Μιχάλη και άλλος ένας ήταν. Περάσαν ήταν καλά και η Σαμάνθα ήταν, σωστά. Περάσαν καλά, διασκέδασαν, τραγούδισαν με τον Τζαλίκι που νομίζω ότι είναι ο εχθρός του Big Brother Live και του Ola Good. Έτσι. Αυτά απλά για να σκεφτόμαστε για κάποια πράγματα όταν μιλάμε με κάποιους παίκτες. Αυτό ήταν σαν να λένε στους παρουσιαστές, κοιτάξτε. Τις έχουμε γραμμένους. Ναι, κοιτάξτε που πάμε εμείς, κοιτάξτε τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Αν είχαμε Τσαλίκι θα πηγαίναμε καλύτερα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που είναι μέσα πιστεύουν ότι είναι η απόλυτη στάρ. Μόλις βγουν έξω θα μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτούς. Αλλά δυστυχώς ένα μικρό κομμάτι από το τηλεοπτικό κοινό είναι αυτό που ενδιαφέρει και τον Big Brother. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το πάμε μέχρι τέλους, να πιούμε το ποτήρι με το πικρό φαρμάκι μέσα μέχρι τέλους. Θα το πάμε μέχρι τέλους αναγκαστικά. Δεν θα ασχολούμαστε με τον Big Brother. Και απογοητεύτηκαν πολύ κάποια παιδιά και η Σαμάθα έδωσε και συνεντεύξεις να πούμε και στην Κρήτη σε κάποια ραδιόφωνα από ό,τι είδα. Αλλά το σίγουρο είναι δεν περίμενε να βιώσει αυτή την αποτυχία του Big Brother, γιατί ουσιαστικά από εκεί που ας πούμε από τους 5.000 followers ήθελε να πει 25, πήρε μόνο 1.000 followers. Που σημαίνει ότι γενικά το παιχνίδι δεν είχε αποδοχή, γιατί και haters να έχει, δηλαδή όντως όπως ο Χανταμπάκης ας πούμε παλαιότερα που τον είχαν αναφέρει, είχε πάρει 1.000 followers. Δηλαδή είχε τέτοια αποδοχή το παιχνίδι που και αυτούς που δεν γούσταραν πάλι είχαν δημοτικότητα αντίστοιχη. Και εντάξει, για τον Big Brother μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά θα το αφήσουμε μέχρι εδώ. Δεν θέλω να το θίξω άλλο. Να πούμε ότι έφυγε ο Κωστής. Αναμενόμενο ήταν. Λοιπόν, τι ιστορίες να είχαμε. Αναμενόμενο λένε, δεν ήταν με τον Κωστή. Λένε ότι έπεσε βρωμόξυλο μέσα την Παρασκευή το βράδυ. Δεν ξέρουμε. Θα όχι, δείξει. Εγώ ναι. Από spoiler που είδα και τα λοιπά, ας πούμε, λένε για χοντρά ένας πράγματα. Νάσος. Ο Νάσος, ναι, έκανε μεγάλη επίθεση. Κοίτα, έκανε και αυτό το φάουλ με την που είπε, από ό,τι ακούγεται, δεν ξέρω, είπε κολόγρια. Ναι. Την Άννα. Την Άννα. Καλά, ηλικιακά δεν έχουν διαφορά. Μέσα, λέει και... Ναι, ηλικιακά δεν έχουν διαφορά. Ναι, κοίταξε, μου κάνει εντύπωση στο μυαλό του τώρα, η όλη ναι. συμπεριφορά, αλλά αυτό είναι ευθύνη της παραγωγής. Εγώ ότι και να κάνουν αυτοί εκεί πέρα μέσα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι η παραγωγή ήταν ανίκανη και είναι ανίκανη να διαχειριστεί το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, καλύτερα να το αφήσει να πάει στο καλό και Παναγία μαζί του και να είστε σίγουροι ότι εάν αυτό το παιχνίδι το πάρει ο Αντένα, να δείτε λοιπόν εξέλιξη, να δείτε λοιπόν πώς όλος ο κόσμος θα κάθεται να το βλέπει με τρέλα μέσα. Με τρέλα. Εξάλλου ο Αντένα Plus είναι γεγονός. Σε λίγες, σε ένα-δύο μήνες, τρεις, το πολύ θα είναι στον αέρα. Οπότε κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Έτσι, θα δούμε άλλα πράγματα. Η τηλεόραση αλλάζει. Αυτή η σεζόν είναι η τελευταία που έχουμε με την κλασική TV. Τον κλασικό τρόπο. Και να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο το ξεχάσαμε μια και είμαστε στο Big Brother. Έχουμε βέβαια και, πολύ, και σήμερα πολύ σημαντικά θέματα να σχολιάσουμε. Να πούμε συλληπιτήρια στο Σταρόβα που έχασε τη μητέρα του. Ναι. Πολύ κρίμα σε μια, καλό παιδί. Σε μια φάση. Πολύ καλό παιδί ο Σταρόβας. Βρισκόμαστε που και που στο Jack Lounge που είναι κάθε Σάββατο βράδυ και εμφανίζεται ο Σταρόβας. Βρισκόμαστε εκεί καμιά φορά. Πραγματικά είναι ένα πολύ ευχάριστο παιδί και περνάει τώρα μια δύσκολη κατάσταση. Όπου πρέπει να του στείλουμε τα συλληπιτήριά μας οπωσδήποτε. Και να είναι καλό να του θυμάται. Και μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα όταν έγινε ουσιαστικά η. Ας πούμε, η εκφώνηση για ένα τόσο θλιβερό γεγονός. Δυστυχώς τον Κούνταρο Ζεύγαρο. Ήταν χαμογελαστό. Λες και λέγανε μια είδηση να πούμε για κάποιον ξένο που δεν γνωρίζουν καθόλου. Ακριβώς. Αλλά και για ξένο να ήταν πάλι ιδέα το λέγεις δηλαδή, χαμογελαστά. Τα βασικά να μπορούμε να τα διαχειριστούμε σαν παρουσιαστές. Τα βασικά, αν μη τι άλλο. Ναι, αυτό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, είναι τελειωμένοι ούτως ή άλλως.
μην ασχολείσαι πια μαζί τους. Είναι τελειωμένοι. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου για να τελειώσουν. Με 6% δεν πας πουθενά. Έτσι, να είσαι παρουσιάσει σε ένα παιχνίδι το οποίο να πούμε το πικ του είναι το live και να πηγαίνει άπατο. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό και να πάμε σε μια άλλη κόντρα που γεννιέται τώρα και γεννιέται κάτω από περίεργες συνθήκες. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την Μαγκύρα να ανακοινώνει το χωρισμό της με quiz. Της καινούργου. Ναι, της καινούργου. Με quiz. Με quiz. Χωρίς να λέει το όνομά της, την απέναντί της ακριβώς. Αυτό το θεώρησε χτύπημα κάτω από τη μέση η Κατερίνα Καινούργιου και έκανε την επίθεσή της που έκανε. Έκανε την επίθεση και μάλιστα δικαιολόγησε, τους λέει, γι' αυτό έχετε χαμηλά νούμερα, γιατί και καλά δεν σέβεστε και αυτό που κάνετε είναι ακραίο. Και τώρα έχουμε μια νέα εξέλιξη σήμερα, όπου ένα νέο τρέιλερ κυκλοφορεί, όπου για πλάκα η Μαγκύρα χρησιμοποιεί το Παρίσι, όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες πήγε Σαββατοκύριακο με τις φίλες της. Ναι, πριν από λίγες ώρες ήταν, πατούσε το Παρίσι. Και μάλιστα χρησιμοποιήσε και ένα ίδιο τραγούδι που ήταν στα Insta Stories. Η Κατερίνα Καινούργιου μάλιστα έχει και κάποια πλάνα από κάποια παπούτσια του Βαλεντίνο που θέλει να τα αγοράσει. Και έχουμε εδώ ένα χιουμοριστικό τρέιλερ από το, Μαγκύρα, το πρωί, ναι, το πρωινό της Μαγκύρα, το οποίο λέει μην μου μιλάτε, εγώ είμαι πλούσια, και δείχνει, έχει το τραγούδι που παίζει το γαλλικό και δείχνει τον πύργο του Άιφελ και τέλος πάντων ειρωνεύονται ότι και καλά αυτή είναι πλούσια. Εντάξει, το κόνσεπτ είναι ένα τρέιλερ το οποίο είναι χιουμοριστικό, είναι χτύπημα, ναι. Αλλά χτύπημα κάτω από τη μέση δεν είναι. Όχι, απλά είναι η απάντηση στα χαμηλά νούμερα, πιστεύω. Ναι, αυτό είναι μια απάντηση σε αυτό που ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Ναι. Γιατί όταν εγώ, ας πούμε, βγω και πω, ας πούμε, σε μια εκπομπή Χ, χωρίς να πω όνομα, χώρισε γνωστή παρουσιάστρια και εντάξει, το παιδί το χωρίς περνάει ένα δράμα, γιατί περνάει το δράμα της, αυτή τα λέει ούτως ή άλλως, αυτή κλαίει στον αέρα με το παραμικρό για την αγάπη και το. Εντάξει, αυτό. Έχει αδυνατήσει και όλες, φαίνεται ότι δεν εντάξει, περνάει την καλύτερη φάση. Δεν λέω όχι. Ναι. Είναι ένα κορίτσι στο οποίο σου έχω πει ότι την Κατερίνα την αγαπάω και σ' ακούω με κακός απέναντί της. Την αγαπάω και πάρα πολύ μάλιστα. Όπως αγαπάω πιο πολύ τον μπαμπά της. Ναι. Λοιπόν. Απλά όμως πρέπει να καταλάβει και η ίδια ότι αν δεν υπάρχει μια φωνή να την ακούει για να τραντάζεται, γιατί όταν ο Ρακιτζής μιλάει, δεν μιλάει ένας απλά άνθρωπος που κάνει κριτική στην τηλεόραση, μιλάει ένας άνθρωπος που την γνωρίζει από μικρή, μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει την οικογένειά της, μιλάει ένας άνθρωπος που την έχει βοηθήσει στην πορεία της. Όταν πρώτα ξεκίνησε την καριέρα της, σε μένα δίπλα ήταν. Στην Πεκατόρου δούλευε και εγώ ήμουν ο υπεύθυνος της τηλεόρασης της Ευρωπαϊκής Εκκίνησης. Πώς? Κατά τα ψέματα, η αλήθεια είναι σκληρή. Έχουμε μιλήσει αρκετά σκληρά. Μπορεί να ήμασταν σωστοί, μπορεί να είχαμε δίκιο, μπορεί, αλλά πονάει. Μα να σου πω κάτι, αν δεν πονέσει, δηλαδή, αν δεν κάνεις κριτική. Λες, okay, την αγαπάς, αλλά εντάξει, είναι μια κριτική η οποία είναι έτσι. Και όταν την ακούς, λες αυτό σιγά με αγαπάει. Το 1987 π.Χ. Έρχεται ένας τύπος, πολύ δυνατό άτομο, στο χώρο την περίοδο εκείνη, στο ραδιόφωνο. Έχουμε ξεκινήσει ραδιόφωνο. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε ξεκίνησα το ραδιόφωνο εγώ. Τα παράτησα όλα στο ραδιόφωνο. Και με πιάνει λοιπόν σε μια γωνία και γυρνάει και μου λέει πράγματα τα οποία με έκανε και σοκαρίστηκα. Ναι, μου το έχεις πει ότι τραντάχτηκες, δηλαδή, αλλά διόρθωσες πολλά πράγματα. Όχι, αυτός μου κάνει το καλύτερο καλό. Αυτός μου κάνει το καλύτερο καλό. Και ξέρεις ποιος είναι αυτός. Για να ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει στο κόντρα μια κοπέλα η οποία λέει τις ειδήσεις. Λέγεται Γιάμαλη. Mm-hmm. Ο μπαμπάς της είναι αυτός που με τράνταξε. Ναι. Ναι, ο μπαμπάς της. Λοιπόν, το 1984 στο ραδιόφωνο. Γιατί όταν στο ραδιόφωνο βγαίνεις και έχεις 100 λέξεις μόνο και χρησιμοποιείς, γιατί εγώ ως DJ δεν με ενδιαφέρει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσα, αλλά η μουσική που έβαζα. Οπότε λοιπόν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσα ήταν περιορισμένο. Οπότε λοιπόν με τράνταξε ο άλλος και αυτό ήταν που με έκανε να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια τότε από αυτά που μου λέγε εγώ δάκρυσα. Όταν το συνάντησα 4-5 χρόνια μετά, που εγώ ήμουν πλέον στην τηλεόραση. Σου είχε μιλήσει για την εμφάνισή σου. Ε? Σου είχε μιλήσει για την εμφάνιση. Ναι, βέβαια μου είχε μιλήσει. Εννοώ γιατί και μια γυναίκα είναι σκληρό, ας πούμε, να σου. Όχι, μου είχε μιλήσει. Μου είπε ότι με το μακρύ μαλλί δεν πας πουθενά. Με το μακρύ μαλλί στην τηλεόραση δεν είχε πάρει τηλέφωνο. Να είναι καλά ο άνθρωπο. Με το μακρύ μαλλί δεν πας πουθενά. Εγώ δεν το έχω βαθμό. Ζει ο άνθρωπο ή δεν ξέρει. Ναι, ζει. Ζει και βασιλεύει. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, και άλλοι άνθρωποι στην πορεία βρέθηκαν και μου μεταρακούνησαν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που μου φέρθηκαν σωστά και του θυμάμαι είναι αυτοί που μεταρακούνησαν και με έκαναν και πόνεσα. Και έχει πει κάτι πολύ βασικό. Όταν είσαι σε μεγάλο κανάλι και έχει τα ενία και είσαι μπροστά στην κάμερα, είναι πάρα πολύ εύκολο να την ψωνεί και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα. Ναι, ότι όλη η Ελλάδα περιμένει τι θα πει εσύ. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ότι είσαι η Θεά και ο Θεός κτλ.
Και δεν πάει αυτό για την καινούργια, πάει για άλλο τον κόσμο. Παντού, ναι, ναι. Λοιπόν, απλά τι θέλω να πω λοιπόν. Έμαθα λοιπόν στην πορεία της ζωής αυτής, στην πορεία της επαγγελματικής μου ζωής, ότι όταν είσαι σπυρός με κάποιον, τον αγαπάς. Όταν είσαι μαλακός και του χτυπάς την πλάτη, αυτή καλός που είσαι. Θα συνεχίσει τα λάθη του. Θα συνεχίσει τα λάθη και του κλείνει τα μάτια. Οπότε λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Όταν εμένα με ακούτε και είμαι ιδιαίτερα αυστηρός στην κριτική μου, γκουντάρας. Να πάω στο γκουντάρα. Όταν λοιπόν στο γκουντάρα είμαι ιδιαίτερα αυστηρός, δεν είμαι τυχαία ιδιαίτερα αυστηρός. Από αυτόν έχω απαιτήσεις. 30 χρόνια στην τηλεόραση, ρε μαγκάκο. Δεν μπορεί να μου κάνεις τέτοια μαλακία, να σου δίνεται η ευκαιρία της ζωής σου και να κάνεις τέτοια χοντρομαλακία. Δεν μπορεί η άλλη να πούμε να ήταν 50 χρόνια στον καιρό, να περιμένει πως και πως θα πάρει η εκπομπή. Μπαίνει, της δίνουν εκπομπή στο Open, το παίζει απόλυτη θεά, ξυλώνει όλο τον κόσμο, τρώει τον καθέναν γιατί πιστεύει ότι της παίρνει πλάνο, να πούμε, από ό,τι έπρεπε να έχει. Και να σας πω κάτι. Κάποτε ένας πολύ μεγάλος, δυνατός, πολύ δυνατός διευθυντής ραδιοφώνου, παλιά, με πιάνει και γυρνάει και μου λέει: ρε εσύ, μου λέει, ποια είναι η επιτυχία μου, λέει, ενός ραδιοφώνου. Του λέω: ποια είναι η επιτυχία ενός ραδιοφώνου. Ο διευθυντής σου λέει να μην κάνει εκπομπή για να μην είναι ανταγωνιστής. Σωστά. Στους ανθρώπους που είναι μέσα. Σωστά. Και η ομάδα που έχεις να έχει χημεία και να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Mm-hmm. Όταν κάποιος σου διαμαρτυρηθεί ότι για έναν πολύ καλό ότι αρχίζει και τον τρώει και αρχίζει να τον ζηλεύει, αυτόν στείλει τον αδιάβαστο. Αν φοβάσαι το δυνατό, δεν θα μεγαλώσεις ποτέ. Εάν δεν φοβάσαι, θα μεγαλώσεις μια μέρα. Δηλαδή, είναι καλύτερο να έχεις την ομάδα σου έναν στάρ πολύ μεγάλο και να σέρνει και εσένα μαζί του προς τα πάνω, παρά να λείπει ο στάρ και να σερνόμαστε μαζί στα πατώματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα πάρα πολύ μεγάλο. Μη φοβάσαι τους καλούς. Η Κουντάρενα έπρεπε κάποιον να μιλάει, χάπτω το κεφάλι κάτω. Τώρα, χθες δεν ήταν που μίλαγε η Έλενα ή πώς το λένε. Η Καρποντίνη. Η Καρποντίνη, ναι. Η οποία έχει μια πορεία. Πήγε να μιλήσει, ναι. Ναι, και έτσι. Τι είναι αυτό το έτσι, δηλαδή, που, σε ποιο μιλάς. Εσύ μιλάς συνέχεια στον αέρα, το έχει πάρει την Παρασκευή, το βράδυ έχει πάει Σάββατο απόγευμα. Έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχει πάει Σάββατο απόγευμα, συνεχίζει να μιλάει ακόμα και αυτή μιλάει 5 λεπτά και τη τα κόβει αυτά 5 λεπτά. Λοιπόν, γιατί, επειδή είναι πιο ωραία από σένα, ναι, είναι πιο ωραία από σένα, τι να κάνουμε. Και τι έγινε. Κάτσε. Περίμενε. Σύμφωνα με τον Ουγγαρέζο, πώς να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα. Ναι, άλλο αυτό. Ρε εσύ Δημητράκη, έλεος πια, επειδή εγώ ξέρεις ψάχνω τα πάντα να πούμε, οπότε διαβάζω τα πάντα, οπότε διαβάζω και σένα. Γράφεις το OK κάθε Κυριακή, πρώτα έγραφες στο Z-News. Λοιπόν, έρχομαι και ρωτάω, καταλαβαίνω ότι σου αρέσει πάρα πολύ το YouTube και μας προσέχεις πάρα πολύ εδώ, με γεια σου, με χαρά σου, OK. Αλλά να πεις ότι είναι χοντρομαλακία όταν λέω εγώ ότι... ο άνθρωπος, ο Σταρ, ο Καρτελιάς, τον οποίο το γνωρίζω από μικρό παιδί και αυτόν, δυστυχώς παίζει δεύτερο ρόλο και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και έχει πάρει κεφάλι η άλλη κοπέλα. Γιατί, ποια είναι η μαλακία. Δεν είναι ότι πάω να διχάσω το επαγγελματικό ζευγάρι. Είναι ότι λέω μια πραγματικότητα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που τις βλέπαμε στο Facebook ήτανε πασαδόρισα η κοπέλα και ο μάγκας ήταν ο Καρτελιάς. Στο Instagram, ναι. Αυτή την εικόνα είδανε στο Star και τους πήραν και τους βάλανε μέσα. Όταν λοιπόν από τα συστατικά που είδανε την επιτυχία και το γέλιο κτλ. Λείπει το βασικότερο στοιχείο, ο πρωταγωνιστής, και ξαφνικά ο δευτεραγωνιστής καπελώνει τον πρωταγωνιστή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα στην επιλογή, αγόρι μου. Αυτό είναι. Όχι να διχάσω τον Καρτελιά με την κοπέλα. Τι να διχάσει, και στην εικόνα αριστερά κάθεται η Παπίλα. Ναι, που σημαίνει ότι ηγείται, ρε παιδιά της ομάδας. Ο Θοδωρής τα λέει. Μπράβο. Οπότε λοιπόν δεν είναι να διχάσει την ομάδα. Είναι ότι πήρε μια απόφαση στο Star να βγάλει ένα ζευγάρι το οποίο μέσω του Facebook, μέσω του Instagram και μέσω του social media είχε ανέβει πάρα πολύ πατώντας το Shock FM. Ένα πολύ πετυχημένο ραδιόφωνο και μια πολύ πετυχημένη εκπομπή που είχε ο Καρτελιάς με την κοπέλα τη συγκεκριμένη. Αλλά. Ο λόγος και η συνταγή που τους πήραν ήταν αυτός. Δεν ήταν αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό λοιπόν είναι η διαφορά που φαίνεται το 6%. Εάν λοιπόν βγάζανε το πρόσωπο που ξέραμε στο ραδιόφωνο, τότε λοιπόν ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν λέω ότι θα πήγαιναν να κάνουν 20%, αλλά 10% θα το πιάνανε. Ναι, ή τουλάχιστον τέλος πάντων είναι σαν να βλέπεις ένα ζευγάρι, να συνηθίζεις, να το συμπαθείς, να το αγαπάς. Γιατί είχαν πολλούς followers, δηλαδή είχαν πολλά views και έτσι προφανώς τους επέλεξαν. Αλλά είναι σαν να πάμε εμείς σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι και ξαφνικά να μιλάω εγώ και εσύ να μην μιλάς. Ναι. Θα πούνε. Τι έγινε τώρα, αφού άλλο ήταν το κόνσεπτ. Ναι. Καταρχήν θα φανώ εγώ κακιά.
έτσι όπως βγαίνει, ότι πάω να σου πάρω τη θέση. Δηλαδή, μάλλον να ηγούμαι εγώ, ενώ η επιτυχία έγινε κάπως αλλιώς. Και βέβαια έχει και πιο πολλά χρόνια εμπειρίας ο Καρτελιάς. Μα ο Καρτελιάς είναι ο άνθρωπος γεννημένος μέσα στα ραδιόφωνα. Είναι άνθρωπος ο οποίος. Κάτι βασικό. Τι. Μου είπε στο ραδιόφωνο ήταν το αφεντικό τη. Ναι, αφεντικό της, ναι. Οπότε. Ναι, δεν φταίει η κοπέλα, αλλά δυστυχώς πάει να σώσει και αυτό το. Όχι, να το σώσει πάει. Δεν φταίει, δεν λέω ότι δεν καπελώνει με την κακή έννοια. Εγώ είπα ότι αυτή τη στιγμή η συνταγή δεν υπάρχει. Ο Γκαρέζος όμως έβαλε φιτιλίες και λέει το κάνει επίτηδες να διαλύσει την ομάδα. Τι όφελος έχει ο Θοδωρής να διαλυθεί η συγκεκριμένη ομάδα, ρε παιδιά. Ο μόνος που το έχει πει αυτό το πράγμα είμαι εγώ. Δεν το έχει γράψει κανένα ποτέ πουθενά, δεν το έχω δει πουθενά εγώ αυτό το πράγμα. Ο μόνος το λέει και το λέω πάρα πολλές μέρες τώρα. Δηλαδή εδώ και 2-3 εβδομάδες το λέω αυτό συνέχεια ότι έτσι και έτσι, έτσι και έτσι γίνεται. Καλά, εξάλλου ξέρω πάρα πολύ καλά ότι παρακολουθείς ούτε σε όσα βίντεο ο Δημητράκη. Στην αγνή παρέα κακό. Και ο Δημητράκη. Ε? Στην αγνή παρέα και ο Δημητράκη. 1000% γιατί τα γραφόμενα, αυτά που γράφει είναι copy-paste. Copy-paste είναι. Δηλαδή δεν μπορεί γιατί εγώ τα έχω πει πριν, δεν τα έχω πει μετά. Είναι γιατί η αγνή okay. παρέα μεγάλο. Άκουσε, ο Δημήτρης Ογκαλέος είναι ένα παιδί το οποίο ερχόταν στο παλιό Φάληρο, στο Arrow Club, όταν πρώτα ξεκίνησα τα live στα club, ερχόταν εκεί μικρός. Έτσι. Του μπήκε το μικρόβιο. Του μπήκε το μικρόβιο για την τηλεόραση. Μου το έχει πει και ο ίδιος. Ο ίδιος μου το έχει πει και σωστά. Είχαμε συναντηθεί κάποτε. Θυμάμαι και μου λέει ότι είσαι η αιτία που τρελάθηκα με την τηλεόραση κτλ. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι ο μοναδικός έντιμος, γιατί πρέπει να λέμε αυτά τα πράγματα. Ο μοναδικός έντιμος, γιατί μιλάει με όνομα και επίθετο σε ό,τι και αν αναφερθεί. Δηλαδή ποτέ δεν λέει ότι έχω κλέψει, έχω κάνει, έχω ράνει. Εγώ α πούμε μου έχουν πει, εγώ δεν έχω ακούει, γιατί δεν ακούω το ραδιόφωνο το πρωί. Εκείνη την ώρα έχω τα δικά μου θέματα. Στο δικό μα ραδιόφωνο τρέχω δηλαδή. Αλλά μου έχουν πει πολλές φορές ότι έχει αναφέρει το όνομά μου μέσα ότι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και έχει πει και βάζει και πολύ καλά λόγια. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο γιατί είναι από τους λίγους που λέει το όνομά μου. Οι άλλοι φοβούνται και τους κόβονται τα πόδια. Είναι, γιατί είμαστε και μπλακλίστε, εγώ ξέρετε. Αν ακουστεί το όνομά μου, μπορεί να σου βάλω και τιμωρία. Με το να μπορεί στον τοίχο. Με το να μπορεί στον τοίχο, ναι. Ρακιτζή. Ναι, Θοδωρή, είπε Θοδωρή ή Μιχάλη. Αν πει Μιχάλη, σου και άμα πει Θοδωρή, έχει τελειώσει. Ακούγα χθε τώρα που λέει στο τσάστ που έλεγε ο κοκλώνη Θοδωρή, Θοδωρή ήταν ο Φέρη. Και λέω, άρε Θοδωρή, Θοδωρή, η ψυχούλα δεν το ξέρει. Θοδωρή, Θοδωρή, του ξεφύγει κανένα όνομα. Και μια και μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Και να πω ότι ο Ουγγαρέζο κάνει καταπληκτική εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τι μ' αρέσει ο Ουγγαρέζο το πρωί. Στο My Radio που έχει πάει τώρα, έβαλα να το ακούσω από περιέργεια. Ένα πρωί πήγαινα στο σταθμό, έβαλα να του ακούσω. Γουστάρο που λέει είμαστε η τελευταία εκπομπή σε ελληνικό ραδιόφωνο κτλ. Και κάνουν πλάκες κοντρές και μεταξύ του έχουν αυτό το χιούμορ. Το γουστάρω πάρα πολύ. Και ξέρει κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνουν τόσα χρόνια αυτήν την εκπομπή. Ναι, ναι, είναι αλλά και το κόλπο που λες ότι είμαστε τελευταίοι και λες, όχι, τελευταίοι είστε πολύ καλή εκπομπή. Ενώ αν λες είμαι η καλύτερη όχι, εκπομπή, όχι, λες όχι, δεν είστε όχι, τόσο. Η χειρότερη εκπομπή στο ραδιόφωνο και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, είναι έχει πλάκα. Είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Είναι αυτοσαρκασμό. Και εξάλλου σου λέει, κύριε, να πούμε εμεί θα πάμε με τη δυναμική μα και δεν θα σπρώξουμε την κατάσταση να πάμε όπου πάμε. Okay. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσα χρόνια το πρωί αυτή η ομάδα εκεί. Και μπράβο στο MyRadio, το οποίο MyRadio μπαίνει στι μετρήσει τώρα. Μια και μιλάμε και για ραδιόφωνο, να σου πω ότι είναι καταπληκτικό ραδιόφωνο. Είναι παιδιά, ο άνθρωπος που το διοικεί, ο διευθυντής του ραδιοφώνου, δεν είναι ο Βαγγέλας, έτσι. Λοιπόν, Νικολακόπουλος λέγεται. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει φτιάξει πολλά ραδιόφωνα, έχει στήσει πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα πάλι για μία φορά ακόμα με τη γνωστή δική του συνταγή στείνει ένα καταπληκτικό ραδιόφωνο και μπράβο γιατί το νέο ραδιόφωνο της πόλης είναι και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή και με καλούς παραγωγούς μέσα και τα λοιπά και πάει πολύ όμορφα μέσα στη δουλειά αυτή αργά αλλά σταθερά. Μπράβο και για τις επιλογές και για το Ουγγαρέζο το πρωί που νομίζω ότι είναι από τους κορυφαίους αλλά και η Ναταλία Γερμανού έχει πάει μέσα εκεί και άλλα άτομα έχουν πάει και θα πάνε και άλλοι περισσότεροι ακόμα και μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους. Είναι πραγματικά ένα νέο ραδιόφωνο, το μωράκι των FM στην Αττική. Το μωράκι. Το μωράκι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι ακόμα στη βρεφική του κατάσταση. Α, είναι αλλά είναι, ρε παιδί μου, πώ ήξερε παιδάκια που είναι πάρα πολύ έξυπνα και λε: τι είναι αυτό, τι είναι, τι είναι αυτό. Έτσι ακριβώ είναι το My Radio. Το μωράκι γκαγκάνι που λένε, δαγκώνει και ανεβαίνει. Μπράβο, αυτό λοιπόν είναι πολύ έξυπνο και το βλέπω να πηγαίνει πολύ γρήγορα πάνω ψηλά. Τώρα είναι μωράκι. Σε λίγο θα το αισθάνονται στην πλάτη του πολύ. Κάτι σφαίρα, κάτι ρυθμό, κάτι 949, κάτι άλλα ραδιόφωνα που είναι εκεί πέρα, κάτι λάμψη. Κάτι δρόμος, κάτι τέτοια, σας βλέπω, να ταλακουνιέται το σύμπαν. Έχουν και τον Βαγγέλα από πίσω, που να καταλάβουν τι γίνεται. Λοιπόν, μια και λοιπόν και μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα, είπαμε και την καλή μας κουβέντα σήμερα, δεν λέμε μόνο κακές κουβέντες. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και με τον κύριο Κοκλώνη, τον κύριο Αυτοκράτορ Ταμτάκο. Όμως, για να τα έχω καλά με τον εαυτό μου,
θα πρέπει πριν πω τα κακά να πω τα, να πω τα καλά. Πρώτον, η εκπομπή έχει στρώσει πάρα πολύ γιατί δεν φεύγει τη σκαλέτα. Δεύτερον, όντως είναι πολλές οι εκπλήξεις που ετοιμάζει. Αυτό με το Θοδωρή Φέρη και τη μητέρα του με συγκίνησε και εμένα πάρα πολύ. Αν δάκρυσε η Δέσποινα Βανδύ που σωστά δάκρυσε και οι υπόλοιποι, και εγώ να σας πω την αλήθεια μου, επειδή δεν έχω τη μητέρα μου, εγώ την έχω χάσει, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι μια τέτοια στιγμή που έχει αποτυπωθεί τηλεοπτικά πόσο σημαντική είναι για τον Φέρη και τη μαμά του. Έτσι, εγώ ξέρω την αξία της στιγμής που έχει προσφέρει απλόχερα ο Κοκλώνης, που εκεί του βγάζω το καπέλο, πραγματικά ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε και μπράβο σου ρε Κοκλώνη, έχοντας στιγμές που σου βγάζω το καπέλο. Σαν σόου, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το σόου οπτικά. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ναι. Τρομερή δουλειά. Η επιλογή της Λάουρα Νάργες, γενικά να μπει στο δικό του σύστημα, νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες που μπορούσε να έχει. Είναι συμπαθέστα το κορίτσι, είναι αγαπητό. Όχι, κούκλα, ναι. Το έχει, έχει προσωπικότητα, έχει φωνή που μπορεί να σταθεί, δεν είναι άφωνη του κερατά, φωνή που μπορεί να σταθεί, απροπόνητη την μπήκε μέσα και η σκηνική της παρουσία ήταν άψογη. Νομίζω ότι υπερκαλύπτει την Ιωάννα Τούμη. Ναι, ήταν την πολύ υπερκαλύπτει. Πολύ... Είχε υπερκαλύπτει. Και αέρα στην... Ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, την υπερκαλύπτει. Έτσι. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Δύο διαφορετικές βέβαια προσωπικότητες. Ναι. Είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν βάζει μπροστά μόνο το σεξινες. Δηλαδή είναι ένα κορίτσι αυτό που λες εσύ που έχει προσωπικότητα, έχει έντονη προσωπικότητα και είναι και πολύ γλυκό κορίτσι. Από εκεί και πέρα. Και επειδή, να σε διακόψω, επειδή την έχει πατήσει παλαιότερα με το The Voice και τα λοιπά, δείχνει ότι εκτιμάει την πρόταση τη συγκεκριμένη. Προφανώς θα πάρει και εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό ήταν πάτημα για, να, για, αυτό, για την κανονική πρόταση που έχει, δεν ήταν αυτό. Ναι, ναι, το ξέρω. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνει εκπομπή η κοπέλα αυτή. Και βέβαια τώρα έρχομαι και σας λέω εγώ, αυτό το κορίτσι, το οποίο το προδιορίσαμε στην ΕΡΤ πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήταν περίπου 2007-2008, κάπου εκεί ήταν, μπορεί και το 2009 να ήταν, που πρωτοεμφανίστηκε με μια εκπομπή, μια παρέα με high-tech καταστάσεις κτλ. Ναι, λοιπά, ναι, το θυμάμαι, ναι. Έτσι. Ναι. Όπου και μάλιστα μιλάει και σπαστά. Μπράβο. Όλοι είχαμε ενθουσιαστεί μαζί της και λέγαμε το νέο αστέρι γεννιέται. Ναι, ναι, ναι. Το αστέρι αυτό γεννήθηκε εκεί και, και περίμενε η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη, μάλλον από λάθος επιλογές της, αλλά όμως όπως είναι να το κάνουμε, τώρα έχει πέσει σε χέρια τα οποία πιστεύω να την αξιοποιήσουν όπως πρέπει. Γιατί η Λάουρα Νάργες πραγματικά αξίζει να κάνει πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Είναι παιδί της τηλεόρασης. Και παιδί της τεχνολογίας και παιδί το οποίο είναι έξυπνο, κούκλα. Το πρόσωπο της έχει κάνει πάρα πολύ, δεν λέω από τα ενέσιμα, ενώ από, το, από την εμπειρία της ζωής. Το καρφάκι δεν το αφήνουμε. Όχι, εντάξει, έχει τα ενέσιμα. Λοιπόν, έχει κάνει το πρόσωπο της πάρα πολύ, η εμπειρία ζωής την έχει φέρει, έχει φάει τα καστοκάκια της. Εντάξει, είχε και κάποια, η αλήθεια είναι ότι είχε έντονη κριτική, είτε πήρε κιλά, έχασε κιλά, το έχει χάσει πολλά κιλά, νομίζω 15, δεν θυμάμαι πόσα κιλά, αλλά έχει περάσει και από αυτό το στάδιο. Αυτό λέω, έχει φάει τα καστοκάκια της, έχει φάει τα καστοκάκια της κτλ. Η τηλεόραση είναι σκλήρη, κακά τα ψέματα. Εννοείται ότι είναι σκλήρη. Είναι και η εικόνα, είναι απ' όλα. Έγραψε και λέει, κάνετε bullying. Όχι, δεν κάνουμε bullying. Όταν επιλέγεις, δηλαδή ένα λεπτό τώρα παιδιά, εγώ τώρα ας πούμε, εάν πάω τώρα σε καλλιστή αντρών και πάω εκεί, δεν θα είμαι τρελός, τι θα πείτε, τι κοιλούμπα είναι αυτή που έχει, τι μύτη στραβιά είναι αυτή, τι μούρη είναι αυτή που έχεις κτλ. Λοιπόν, ποιος φταίει μετά, εσείς που τα λέτε ή εγώ που πήγα. Πάντως είναι ανάλογα. Όχι, απάντησέ μου. Ποιος ναι, ναι, εσύ, αυτός που τα λέει ή εγώ που πήγα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω, πέρα από τα καλλιστεία, ήταν μια ακραία ας πούμε περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αυτό που πουλάς. Δηλαδή, όταν δεν πουλάς αυτό το σεξι, το όμορφο, δηλαδή άμα εγώ βγω και κάνω την ωραία, θα αρχίσουν να σου λένε. Δεν είσαι τόσο ωραία όσο νομίζεις. Το μαλλί σου είναι έτσι, η μύτη σου είναι έτσι, το σώμα σου είναι έτσι, έχεις παραπάνω κιλά, έχεις τα νύχια σου είναι έτσι. Δηλαδή, όταν είναι τι θα πουλήσεις, τι bullying. Θα δώσεις. Αυτό έτσι. Είναι bullying. Όχι, δεν είναι. Γιατί δεν το έχουμε καταντήσει, άμα κάνεις διακριτική σε κάποιον, λέει bullying. Γιατί bullying, όταν, bullying, όταν πουλήσεις την εμφάνισή σου, θα σε κρίνουν. Όταν πουλήσεις τη γνώση σου, ας πούμε, οποιοδήποτε, ότι Μαλέσκου, αν κάνει ένα λεκτικό λάθος, θα πεις έκανε λεκτικό λάθος. Γιατί αυτό πουλάει. Κατάλαβες. Ενώ, εάν δεν πουλάς, ό,τι πουλάει ο καθένας. Ο Καβουτζίδης έδωσε μια συνέντευξη, καταπληκτική συνέντευξη, πάρα πολύ καλή, διαφωνώ σε ένα κομμάτι. Λέει, ποιος είμαι εγώ αυτός που θα τοποθετήσει. Καβουτζίδη, όλα τα δέχομαι, αλλά εσύ έχεις τοποθετήσει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Αυτός δεν κάνει για μένα.
αυτός δεν είναι του επίπεδου μου, αυτός δεν είναι έτσι, αυτός δεν είναι αλλιώς, δεν μιλάω με αυτόν, δεν κάνω εγώ αυτό, δεν κάνω εκείνο με αυτόν κτλ. Ο μεγαλύτερος ρατσιστής στην ελληνική τηλεόραση που υπήρξε είσαι εσύ. Μην ξεχνιόμαστε. Όλα όσα λες συμφωνώ, αλλά για τον εαυτό σου βγάλω τον απ' έξω. Η συμπεριφορά σου απέναντι σε κόσμο και κοσμάκι ήταν ιδιαίτερα ρατσιστική. Είναι από... Εγώ δεν μιλάω σε αυτές τις εκπομπές, είναι έτσι. Αυτό είναι μια επιλογή σου. Αλλά όταν όμως το λες με ένα κακό τρόπο, είναι ρατσισμός. Είναι ρατσισμός. Και κοιτάξτε, επειδή δεν ακριβώς απίσω από ένα δάχτυλο, το bullying που έχουμε φάει οι περισσότεροι στην ελληνική τηλεόραση δεν είναι από τον κόσμο. Δεν είναι από τον Κοσμάκη έξω. Ο Κοσμάκης έξω, πίσω όταν γυρνά στην πλάτη σου, βρίζει η αναλέτα και δεν είσαι μπροστά. Τι, α, τι καλός που είσαι κτλ. Το ξέρουμε το ποίημα, δεν είναι ανάγκη. Ο κόσμος, εντάξει, μόνο πίσω την πλάτη του τα λέει. Ελάχιστα λένε μπροστά σου και αυτοί που τα λένε μπροστά σου τα λένε για να πούν στο φίλο του ότι να ρε, του τάπα εγώ αυτού νου. Έτσι είναι η κατάσταση. Μέσα όμως εσωτερικά, να μιλήσουμε τι, για ρατσισμό, να μιλήσουμε για τη Δέσποινα Βανδύ που δεν ήθελε να μιλήσει με κάποιους δημοσιογράφους, με τίποτα. Γιατί τις μύριζε και τις ξύνιζε αυτά που λέγανε. Για να μιλήσουμε, για ποιο να μιλήσω, τι να πιάσω θέλετε. Να πιάσω, ας πούμε, μεγαλοδημοσιογράφους οι οποίοι λέει αυτός δεν είναι του επίπεδου μου, πετάξε τον έξω και έκανε τη δουλειά του άλλος, ας πούμε, με 10 χρόνια πορείας, γιατί δεν είναι του επίπεδου του. Για ποιο να μιλήσουμε. Για αυτά δεν μίλησε κανείς. Αυτό είναι bullying. Αυτό είναι bullying. Δεν μπορεί 10 χρόνια να κάνεις τη δουλειά αυτή και μετά να σου λέει όλες να μου κάνεις. Γιατί δεν είσαι του επίπεδου μου. Είδαμε και το επίπεδο της Βανδύ, τέλος πάντων. Αν ήταν σε άλλες εποχές, έχει γίνει χαμός, δεν μπορώ να μιλήσω. Γνωρίζετε τι καταστάσεις, δεν μιλάμε, αλλά. Βέβαια. Τέλος όταν πάντων. Ας πούμε, ακούγονται τόσα πράγματα, δηλαδή αν ήμασταν 10 χρόνια, 12 χρόνια πίσω, η Δέσποινα Βανδύ και κάθε Βανδύ με αυτή την ιστορία την τελευταία που διαδραματίζεται στα social media τον τελευταίο χρόνο, θα είχε γίνει τη πόπη στο κάγκελο. Αλλά τώρα βέβαια, εντάξει, να κάνουμε ρε παιδιά, θα κάνουμε bullying στην επιλογή του. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα κάνουμε bullying. Και δεν κάνουμε bullying. Και δεν θα δείξουμε οικογένειες βέβαια. Λοιπόν, να πούμε τώρα μια και είπε Δέσποινα Βανδύ για την κυρία Μέρι Μπάρκουλη. Που δέχτηκε επίθεση η Βανδύ για το γιο τη. Έχω αφήσει ένα υπόλοιπο για τον Κοκλώνη. Ναι, το λέμε σε λίγο. Ναι, μετά πάμε σε Κοκλώνη. Ναι. Για τα θετικά θα πει ή τα αρνητικά. Okay, έχω ακόμα κάποια θετικά και έχω ακόμα κάποια αρνητικά. Ένα θετικό και γιατί, αρνητικά. Δεν ξέρω πόσα βίντεο θα τραβήξουν τα θετικά. Όχι, ξέρεις τι, αναγκάζομαι να λέω τα θετικά για να βλέπουν ότι. Να ξέρουν ότι βλέπουμε. Και εμείς. Ότι δεν είμαστε βαράμε αν λέει τα βρήκαμε τον Κοκλώνη πριν την βαράμε. Λέμε τα υπέρ και τα κατά. Πάντα λέγα τα υπέρ και τα κατά. Δεν φταίω εγώ αν πριν τρεις εκπομπές με αυτό που έκανε ήταν γελίο όλο αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, χθες μια χαρά, ένα κουτί καπρίσι φάγαμε. Τα παιδιά δεν το φάγαμε το καπρίσι, το ξεσχίσαμε. Ειδικά με το φέρι. Γιατί ο καπρίσι σου λέω. Με, παιδιά, το τι έπαθα χθες, το τελευταίο είχε κάτσει εδώ. Δεν κατέβαινε κάτω, δεν χώραγε. Είχε κάτσει εδώ το τελευταίο. Αφού τραγούδα όλα αυτά για το Σάββατο, γιατί την Παρασκευή το βράδυ μου το κόψε το καπρίσι. Δεν έφαγα. Αφού τραγούδα για λεμόντα που λέγαμε και δεν του κόβει η φωνή. Αν και ήταν λάθος τον τόνο κάποια στιγμή. Δεν θέλει ο Βέρης, δεν είναι τεχνικά προβλήματα. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό. Παιδιά, προσέξτε αυτό τώρα. Ναι, είχαμε μία νέα κόντρα μαμάς. Η κριτική της Δέσποινας Βανδύ ήταν σκληρή για τον Μπάρκουλη, τον Νίκο Μπάρκουλη, τον Μικρούλη. Και είχαμε απάντηση μέσω Facebook της Μέρης Μπάρκουλη που έγραψε: «Κυρία Βανδύ, χαλαρώστε λίγο και σταματήστε να τον τραμπουγγίζετε. Δεν είστε στο voice. Είναι στον τόνο, λέτε ότι δεν έχει σκηνική παρουσία, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι άλλοι επιλέγουν το τι θα κάνουν στη σκηνή. Είναι καλό στη σκηνή και του λέτε ότι δεν ήταν καλό στον τόνο. Δεν είστε με τίποτα ευχαριστημένοι τελικά. Οκ, δεν το συμπαθείτε, το καταλάβαμε. Σας διαβεβαιώ ότι είναι αμοιβαία τα αισθήματα, αλλά δεν θέλω να ξαναδώ δάκρυα στα μάτια του παιδιού μου εξαιτίας ενός παιχνιδιού. Ας ηρεμήσουμε όλοι λοιπόν. Ήθελε να αποχωρήσει ο Νίκος οικειοθελώς εχθές και του είπα να μην σας κάνει το χατήρι. Όσο τον θέλει ο κόσμος, θα παραμείνει». Ακούστε τώρα το σκηνικό πώς έχει. Όπως είπε και η ίδια η μαμά του, η οποία είναι υπερπροστατευτική, είναι ένα παιχνίδι. Εάν ο άλλος το έχει πάρει σοβαρά, εντάξει. Δηλαδή τι να πει και ο James, που κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω αυτοξεφτιλίζεται. Λοιπόν, αλλά είναι χιούμορ, είναι πλάκα. Είναι πλάκα. Εντάξει. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση η Δέσποινα Βανδύ πρέπει να κάνει μια κριτική. Μια κριτική η οποία, όπως βλέπουμε το συγκεκριμένο, δεν παίζει κανένα ρόλο.
Και δεν μπορεί να είναι πάντα θετική, γιατί δεν μπορεί να κατακρίνει και ο κόσμος. Και να σου πω κάτι, όταν έχει ένα παιδί, ακούστε, μπορεί η μαμά του να διαμαρτύρεται, αλλά εγώ είμαι υπέρ της Δέσποινας Βανδύ σε αυτό που κάνει. Mm-hmm. Άκουσε τώρα γιατί το κάνει αυτό η Δέσποινα Βανδύ. Σου λέει, εάν αυτός επιλέξει να μπει στον χώρο της ομπής με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να πάρει μάθημα πριν φτάσει. Ναι, βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν να ταραποποιηθεί. Είναι αυτό που έλεγες. Γιατί την προηγούμενη φορά στις δηλώσεις του για τον Μουρατίδη έδειξε ότι έχει φύγει. Ναι, να δείτε ότι ποιος είναι αυτός που ασχολείται και βρήκε τώρα πάτημα με μένα να μιλήσει ο Μουρατίδης, ο πιτσιρικάς. Και σου λέει, Βανδύ, αν και έχει κόντρα η Βανδύ, δεν, ναι, δεν, αυτό δεν έχει σχέση με τον Μουρατίδη. Ναι, ο Μουρατίδης πάντα την κατηγορούσε. Την κατηγορούσε πάντα. Έτσι, ναι. Που εντάξει, μπράβο τη σε αυτό, γιατί θα μπορούσε να τον ανεβάσει πολύ το μικρό εξαιτίας του Μουρατίδη. Με αυτό όντως του δίνει ένα μάθημα ότι τι κλαις, δηλαδή θα συναντήσεις χειρότερα μονοπάτια. Όχι θα συναντήσεις χειρότερα μονοπάτια, απλά πρέπει να καταλάβει ότι είτε για πλάκα το κάνεις, είτε σοβαρά το κάνεις, εδώ υπάρχει απέναντι ένα τουβάρι, το οποίο πρέπει να το διαπεράσεις χωρίς να τραυματιστείς. Εάν λοιπόν δεν αντέχεις ψυχολογικά, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, πρώτον. Βασικό κομμάτι αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένα σημείο και μου λέει, ρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι ρε. Εγώ γελάω και φεύγω. Ναι. Πραγματικά γελάω και φεύγω. Καλύτερα, γιατί άμα μου βάζει τα κλάματα, τι θα έκανα. Μα ναι, δηλαδή τι. Είμαι άσχημο, θα βρει όχι, ρε παιδί μου, κουκλάκι είσαι. Λοιπόν, τι. Όταν λοιπόν δεν είσαι δυνατό, δεν μπορεί να πάρει σε αυτή τη δουλειά. Το παιδάκι αυτό, ρε παιδιά, δεν έχει καμία ειδικότητα. Ιδιότητα, μάλλον. Ιδιότητα, ναι. Λοιπόν, δεν έχει καμία ιδιότητα. Και θέλει τώρα, όσο είναι και καλά, και μάλιστα γύρισε και είπε, εγώ θέλω να μην είμαι ο γιο του μπαμπά μου. Και θέλω να είμαι εγώ κάτι, να κάνω κάτι δικό μου κτλ. Τι δικό σου να κάνει. Το μπορεί να κάνει να ανοίξει ένα ψυχατζίδικο, κάνα φαρμακείο, κάνα τέτοιο. Δηλαδή μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Καλλιτεχνικά για να κάνει, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πα να ψαχτεί σε μερικά πράγματα, να φτιάξει τη σκηνική σου παρουσία, να κάνει πραγματάκια τέλο πάντων, ρε παιδί μου. Τώρα το να μου γίνει influencer, να σα πληροφορήσω ότι στην Αμερική και στην Κίνα και στην Ιαπωνία, αυτή τη στιγμή και στην Αυστραλία. Οι top influencer είναι ανύπαρκτοι. Είναι επίπεδο σούλα γκλάμουρους. Να καταλάβεις. Είναι εικονική πραγματικότητα όπου υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει ζωή κανονική, υπάρχουν σε ακολουθώ, δεν σε ακολουθώ. Μα εννοείς ανύπαρκτοι δεν είναι φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι φυσικά πρόσωπα, ναι. Αυτό γιατί όταν λες ανύπαρκτοι είναι νοημοσύνη. Ναι, είναι ανύπαρκτοι. Τύπου επίπεδο σούλα γκλάμουρους. Λοιπόν, όπως και μια άλλη Λίλη, κάπως λεγόταν στην Αμερική, μια κοπελίτσα που ήταν. Και αυτή είναι στο παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, σαν ιδεόγραμμα ναι, ήταν. Σαν... 8 εκατομμύρια followers. Ναι, θα τα βάγανε μαλλιά του, όλοι που δεν υπήρχε αυτή. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Α, και θα παίζουν και σε ταινίες κιόλας αυτοί. Δεν θα είναι μόνο έτσι. Δηλαδή ξεκινάει το πράγμα πάρα πολύ. Και έχουν και σας ρωτάω τώρα εγώ, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τέρμα influencer. Όταν θα μπουν οι εταιρείες μέσα και θα φτιάχνουν εικονική πραγματικότητα και θα φτιάχνουν ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι το τέλειο πρόσωπο, τι θα κάνεις. Πλαστική δεν το πιάνεις. Τι να κάνεις. Να βάλεις τα καλύτερα ρούχα, θα έχουν τα καλύτερα αυτοί. Τι θα κάνεις. Οπότε οι εταιρείες θα πηγαίνουν και εκεί. Μα αυτό είναι ο στόχος σου. Ναι. 15 δισεκατομμύρια δολάρια κινούνται το χρόνο επάνω σε αυτή την ιστορία των social media. Με προοπτική να γίνουν 25 στα επόμενα 1-2 χρόνια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι influencer δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το χρήμα που διαχειρίζονται τώρα. Έχουμε... Πάντα η αρχή είναι εύκολη για όλους. Μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη τρέλα με τους followers. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αποκτήσεις ψεύτικους followers. Ρε παιδιά, λέω εγώ, μα πώς το διάλογο γίνεται να έχει ο άλλος 800.000 κόσμο και να μην το ξέρει τη μαμά του. Και δεν μιλάω για Τούμι και τέτοια. Άσο αυτή. Για άλλα πρόσωπα. Ναι, για άλλα δεν πρόσωπα. Μιλάω για Τούμι και τέτοια. Και πρόσωπα έτσι. Που η καριέρα τους, τέλος πάντων, τουλάχιστον μάλλον η αποδοτικότητά τους και η δημοτικότητά τους εδώ στην Ελλάδα. Μου, απλά πράγματα δεν είναι τόσο. Ακούστε με, παιδιά. Εντός 10 ημερών θα σας παρουσιάσω εγώ ένα Instagram. Και ένα YouTube κανάλι που θα έχει, το ένα θα έχει 125.000 μέσα το YouTube του κανάλι και το Instagram θα έχει μέσα να πούμε 500.000 θέλεις να έχουμε. Πόσο θέλεις να έχουμε. Ανάλογα έτσι. Πόσο θέλεις να έχουμε, παιδί. Τέτοιο, δεν ξέρω. Πόσα διαθέτει. Πόσο, 100 ευρώ κάνει μόνο, 150 ευρώ. Α, 100 ευρώ, εντάξει, τότε. Λοιπόν, με 100 ευρώ πουλά 500.000 άτομα. Δηλαδή, λοιπόν, θα ρίξω χαλάλι σε ένα κατοστάρικο. Πουλάνε παιδιά κανάλια. Λοιπόν, πουλάνε, ναι. Κανάλια. Πουλάνε κανάλια, παιδιά. Τα οποία είναι στημένα στην Κίνα, στην Ινδία, Πακιστάν κτλ. Όπου εκεί, όταν ανεβάζει ένα και έχει 500.000 άτομα, είναι σαν να έχει 5.000 στο Facebook. Ναι. Και, παιδιά, να σα πω ποια είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή βλέπω το Θοδωρή, το μάτι έχει γυαλίσει. Μου λέει 100.000, 100.000, μου λέει κοίτα εδώ το κανάλι 100.000. Το πουλάει αυτό. Τουλάχιστον να σου πω,
Θα του λέω το να είναι 100.000 και να είναι Κινέζοι και μην καταλαβαίνουν τι λε. Τα γιο, 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 γιο. Και θα φωνάζει εσύ και. Όχι. Εμείς η αγνή παρέα θα μεγαλώσουμε σιγά σιγά. Δεν το κάνουμε αυτό μόνο. Αυτό σου λέω. Βρε, άλλο λέω. Ότι όταν κάποιοι πάνε και αγοράζουν τέτοια κανάλια ή έρχονται, ξέρεις, κάτι διευθυντάδες και λέει άνοιξε εταιρεία και η εταιρεία μου έχει, ξέρω, 40-50.000 followers και λες. Όταν με τόσο κόπο, παιδιά, και υδρότα, εμείς 8 χρόνια κάνουμε αυτό που κάνουμε και έχουμε 40.000 followers και τους παίρνει σιγά σιγά, γιατί η ταχύτητα στο YouTube δεν είναι τόσο εύκολη, δηλαδή, στο να αποκτήσεις followers. Λες, κοίτα να δεις πόσο, με πόσο κόπο προσπαθείς να χτίσεις το σπιτάκι. Κάσαμε εδώ, με 8 χρόνια κάναμε εδώ. Και έρχεται ο άλλος με 200 ευρώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ και παίρνει ένα κανάλι με 100.000 subscribers. Αλλά είναι ανύπαρκτη ουσιαστικά αυτή η εισαγωγή. Πωλείται κανάλι με 8 εκατομμύρια subscribers στο YouTube για 1500 ευρώ. Ναι. Παιδιά, είναι τρομερό. Τρομερό. Όχι ευρώ, δολάρια. Έχει διαφορά, είναι και πιο λίγα. Ναι, ναι, ναι. Σε ευρώ είναι πιο λίγα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά πεθαίνουν, σβήνουν το χάρτη. Είναι θέμα μηνών για να τελειώσουμε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, κάποιοι που όντως, ας πούμε για την Ελλάδα, που συζητιέται πάρα πολύ το όνομά τους, οπωσδήποτε αποκτάνε πολλούς followers. Έτσι, χωρίς δεν μιλάμε για αυτούς τους επώνυμους. Μιλάμε για κάποιους. Μιλάμε... Δηλαδή, παιδιά. Υπάρχουν 30 άτομα, 40 ναι. άτομα στην Ελλάδα, οι οποίοι στα social media είναι κορυφή. Και έχουν. Ναι, ναι. Και... Αυτό εδώ, που λέγαμε. Όταν έχασε 50.000 η Τούνη. Και ξαφνικά τους πήρε πίσω μετά από 6 μήνες, μετά από 3 μήνες. Πόσο. Με giveaway, είναι μέχρι. Με οτιδήποτε. Τα πήρε πάλι πίσω. Αυτό δείχνει μια δυναμική. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μιλάμε για αυτήν και για τα άτομα αυτά. Μιλάω για την Κλεμπονίδου Κλιμιτζουρίδου που δεν ξέρει τη θιά της και έχει 250.000 στο Instagram. Και για πολλά βίντεο κλιπ, ναι. για τραγούδια. Είδα ένα τραγούδι με 500.000 views και δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή, ούτε καν πες να το έχει, παίξει κάποιο ραδιόφωνο, να το έχει παίξει ο Μουτσινά, σας λέω τώρα, να το έχουμε μάθει. Τώρα, να το έχει όχι, παίξει. Πες την αλήθεια, πες το άλλο. Είδαμε τραγούδι με 1500 views να έχει βγει. Την μια μέρα και μετά έχει πάει 100.000. Και μετά από την επόμενη μέρα πάει 100.000. Δηλαδή, κάτσε. Κινεζάκια μέσα. Τι στο διάλο είναι αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, που είχαμε μείνει τώρα, γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, α, πάμε στα θετικά του κουκλώνου. Είχα μείνει στο μικρό Μπάρκουλι. Λοιπόν, ναι. προς γιο σου, φίλε μου, η Δέσποινα Βανδύ σου συμπεριφέρθηκε ως μάνα. Ακούς μάνα του Μπάρκουλι. Του συμπεριφέρθηκε ως μάνα. Γιατί βλέπει ότι το παιδάκι θα απογειωθεί. Όταν λοιπόν θεωρείτε ότι ο Μουρατίδης πατάει πάνω σας για να γίνει, για να ακουστεί, είστε γελασμένοι. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα της Βανδύ. Ότι μάγκα προς γιο σου δεν είσαι τίποτα. Η επόμενη πάμε κόντρα βέβαια είναι Ψυχαράκι. Με Βαρθακούρη. Η κυρία Ψυχαράκη, η οποία να πούμε δεν με ενδιαφέρει πώς θα με βρίζετε τώρα, γιατί έχει ένα fan club εκεί πέρα, πόσα είναι, 500 άτομα, τα οποία βγαίνουν και βρίζουν αναλέητα όποιον μιλάει για την Ψυχαράκη. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Βαρθακούρης έκανε την καλύτερη δουλειά. Την καλύτερη δουλειά έκανε. Την άφησε μόνη της, είναι τραγούδα, κυρία μου. Τραγούδα, κυρία μου, αυτό θέλω να μόνη σου. Λοιπόν, είχε βγει και η μάνα της εκεί πέρα, δεν πλάχνουν τα μιλήματα. Κοίτα, να σου πω, όχι, όχι. Η μάνα ήταν όμως πολύ, δεν ήταν τόσο καυστική όσο του Μπάρκουλ. Ήταν πολύ πιο διακριτική και το μάζεψε κιόλας μετά. Να λέμε τις αλήθειες. Ναι, αλλά άλλη υπόθεση, μία άλλη υπόθεση ή άλλη. Δεν είναι ναι. ο Μπάρκουλ στην ίδια κατάσταση με τον Βαρθακούρη. Έχουν ακουστεί όμως και κάποια πράγματα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται backstage, ότι ο Βαρθακούρης όμως κρεμάει ως προς τις πρόβες στην Ψυχαράκη και ότι γενικά δεν ασχολείται. Μα θέλει, αν μπορούσε αύριο να τον πετάγανε έξω, δεν θα είχε ένα απολύτως πρόβλημα. Ναι, ο άνθρωπος τώρα δυσανασχετεί με αυτή την εργασία. Αυτή η κόντρα μπορεί να φταίνε και οι δύο οι πλευρές. Δεν φταίνε και οι δύο, κούκλα μου. Δυσανασχετεί με αυτή την ιστορία. Δυσανασχετεί ο άνθρωπος με αυτή την ιστορία. Και για μένα ο Βαρθακούρης είχε απόλυτο δίκιο. Στην προκειμένη περίπτωση. Κάποιες φορές είναι ακραίο. Θα πρέπει να την ξεψωνίσει η άλλη. Καταρχήν τώρα είπε. Κάτι είπε χθες, κάτι είπε ο Βαρθακούρης και λέει αυτή μπιν. Α, ναι, ότι και καλά δεν μιλάω για να μην την επισκιάσω. Ναι, ναι, ναι. Αυτά ήταν τα λεγόμενα της μαμάς και τα χρησιμοποίησε αυτός χαριτολογώντας. Έτσι ακριβώς. Να κοίτα σου πω, για χάρη του παιχνιδιού, επειδή γενικά ένα ζευγάρι που αρέσει και έχει δημοφιλία και θα κάνουμε, θα τα βρούμε. Δεν θα μείνει. Εντάξει, ποσός με ενδιαφέρει. Ιδιαίτερα η Άννα Μαρία Ψυχαράκη δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα του Κοκλώνη πάλι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Να δούμε λοιπόν, είπαμε τα θετικά ποια είναι, είπαμε λοιπόν ότι έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά όμως πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να εντοπίσουμε και να δούμε λοιπόν πού ακριβώς ο Κοκλώνης παίρνει τα νούμερα και ανεβαίνει ψηλά. Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, θα σας υπενθυμίσω ότι όταν βλέπετε τις μετρήσεις οπουδήποτε,
λείπει ένα κανάλι από τις μετρήσεις. Ένα. Ένα. Ποιο είναι αυτό? Αντένα. Γιατί λείπει ο αντένα από τις μετρήσεις? Γιατί δεν είναι εκείνη τη στιγμή στον αέρα, δεν έχει μετρήσει δυνατές το αντένα. Ο Σεφερλής είναι. Είναι ο Μάρκος Σεφερλής. Ο οποίος Μάρκος Σεφερλής, σας πληροφορώ, ότι κρατάει ένα 14 με 15% επιμονή με βάσεως. Το The Voice, παιδιά, έκανε 14,3 νομίζω. 14,9 το The Voice, 14,5 το Just. Mm-hmm. Ακούστε όμως τώρα τι γίνεται. Το Just, τα καλά νούμερα τα παίρνει μετά τις 12 το βράδυ. Εκεί λοιπόν παίρνει 20 άρια. Γιατί έχουν αδειάσει όλοι οι άλλοι και έχουν φύγει. Καταλαβες. Είναι όλα τελειωμένα. Του ανεβάζει το μέσο όρο. Του ανεβάζει το μέσο όρο σε όλο το σύστημα. Κάποιες στιγμές, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει και μέχρι τις πρώτες 2 ώρες, δεν πάει καθόλου καλά. Και όσο είναι ο Σεφερλής επάνω, κρατάει για τα καλά, κρατάει. Αλλά να σχολιάσουμε τα γνωστά site που λέγανε πρωτιά πάλι, γιατί πρώτο δεν ήταν. Επειδή ήταν δεύτερο, ήταν πρώτο το The Voice. Δεν μιλάμε πάλι. Λοιπόν, μετά, όταν το The Voice στο γενικό σύνολο έχει 20% και ο άλλος έχει 14%, 6 μονάδες διαφορά. Το γενικό σύνολο είναι για όλες οι ηλικιακές ομάδες. Όλες οι ηλικιακές ομάδες. Όλες οι ομάδες που έχουν επιλέξει ή τις AGP να κάνουν μετρήσεις. Γυναίκες, άντρες, εκείνο ηλικιακό το ένα το άλλο. Όλα μέσα. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει ένας πρώτος εκεί στο σύνολο και να βγαίνει για άλλους. Ναι, αλλά επιμέρους ξέρετε από το 15 έως το 85 εγώ ήμουν πρώτος όμως. Είναι αυτό που λέω στο εγώ. Twitter, στο Twitter. Ναι. Είναι να κερδίζεις 4-0 να πούμε να είσαι μια ομάδα μέχρι το 70 και το 70 μέχρι το 90 να έχεις φάει 5 γκολ και να έχεις χάσει και να λες να πούμε εσύ εγώ όμως έβαλα 4 γκολ. Εγώ να δει 4 γκολ είχε βάλει. 70 λεπτά κράτησε η ομάδα. Ναι, αλλά ή να λες το αποτέλεσμα. Και πρώτος στο Twitter το τι ψεύτικο παίζει. Ναι, καταρχήν για να δεις πόσο ψεύτικο πέφτει, ο ίδιος ρωτάει. Είναι αληθινό το προφίλ ή ψεύτικο. Ναι, ναι, παιδιά, ρωτάει και ο ίδιος. Μπήκα να μπω στο hashtag να δω κάποιους κουλέσμους και δεν μπορούσα. Βαρέθηκα γιατί είχε πολλούς λογαριασμούς. Μια κουβέντα τέλεια, φωνάρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Μία ναι. Λέξη. Και πώς γίνεται ό,τι θαύμα όταν βγαίνουν στον αέρα μόνο να είναι σχόλια για αυτούς που είναι στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, περιμένει ο άλλος και λέει κλατς τώρα και μπήκε κατευθείαν στη τηλεόραση. Κλατς τώρα και μπήκε κατευθείαν στη τηλεόραση. Κλουτς τώρα πάλι μέσα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, αφήστε αυτή τη μαλακία που σας βαράει. Να θέλετε να μας αποδείξετε να πούμε ότι και τα social media όλα είναι υπέρ σας, όλα δικά σας κτλ. Φτιαχτά είναι τα τέτοια όλα. Δεν είδα ένα να μειώνει κάποιον. Δηλαδή, βγαίνει ο James, ας πούμε, και λένε ο νικητής κτλ. Ποιος νικητής, δηλαδή, αφού είναι άφωνος. Αν το πάρει αυτό, θα ξεφτυλίσει το Just the Fast. Όπως επίσης αυτό που έκανε ο Κοκλώνης τώρα που ζητάει να ψηφίσουν ουσιαστικά να επιστρέψει κάποιο ζευγάρι. Όλοι λένε ρε παιδιά, ψηφίσαμε για να φύγει. Θα ψηφίσουμε για να επιστρέψει. Δηλαδή, και μπαίνει και η Σούπερ Κική μέσα τώρα. Η Σούπερ Κική υποτίθεται αποχώρησαν, αλλά ο κόσμος. Κοίτα, η Σούπερ Κική στην νεολαία και ο Βελισσάρης έχουν απήξει. Οπότε σου λέει θα πάρουμε ψήφους να τους ξαναφέρουν πίσω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω η σειρά ας πούμε να φύγουν ήταν ο Πάρκουλης, αν και πολύ καλή Νικολίδα. Δηλαδή ένα άλλο ζευγάρι. Η Σούπερ Κική έχει τηλεθέαση, έχει απόδοση, πάει καλά. Δεν νομίζω να μην την ψήφισε ο κόσμος, αλλά ουσιαστικά τη βγάλανε έτσι ώστε να ξαναψηφιστεί, να πάρουν και άλλα λεφτά για να μπει μέσα στο παιχνίδι. Και μέχρι Τετάρτη θα ψηφίσουν οι κόπανοι, θα δίνουν 3 ευρώ για να ξαναπάνε μέσα το. Που είχαν ψηφίσει κάποιους για να φύγουν. Που τους είχαν ψηφίσει για να φύγουν. Που τους είχαν αγνοήσει για να φύγουν. Φιλανθρωπικά όλα όμως. Φιλανθρωπικά όλα, ναι, ναι. Φιλανθρωπικά όλα τα λεφτά μου, ναι. Τέτοια ποσά που παίζονται εκεί πέρα, φιλανθρωπικά. Και η κυρία Πατούλη, φιλανθρωπικά. Θυμάμαι ένα καλλιτέχνη, δεν λέμε ονόματα τώρα, μα κάνει μήνυση, είχαν μήνυση σε παρελθόν σε άλλου που τα λέγανε αυτά. Έλεγε παιδιά για το καλό τη Κύπρου και είχε ζωγραφίσει την Κύπρο στην τσέπη και έβαζε τα λεφτά μέσα. Και λέει για την Κύπρο. Α. Για την Κύπρο. Μα για την Κύπρο. Για το καλό τη Κύπρου. Εδώ η Κύπρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, νομίζω ότι δεν πάει καλά το πράγμα εκεί έτσι. Ναι, με τα λεφτά και παίζουν πολύ. Α, και το να μου δίνεις τώρα με ένα 2-3 iPhone, πόσα έδωσε, 3-4 iPhone, 4 iPhone. Μια σκούπα. Μια σκούπα που αν τη δείτε το σκυλάκι μας την κυνηγάει τη σκούπα. Α, το ρομποτάκι. Έχεις το άγρο που σου λέει, λέω, δηλαδή, τώρα, μισθούμε σκύλο. Ήθελα να την πάρουμε και του λέω, ναι. Ένα έτσι να κάνει ο σκύλος με το χέρι, την έχει σταματήσει. Ότι είναι και μεγάλο. Την έχει διαλύσει.
Και λέω, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, πάει και αυτή η σκούπα, πάει το όλο. Έχει τούνη. Τι τούνη την έχει αυτή. Να την πάρουμε, την έχει τούνη. Ναι, άμα την έχει τούνη, την πάρω σίγουρα. Αλλά με 45 κιλά σκύλο, πού να το. Κιλά σκύλο, πού να την πάρει αυτή. Την εξαφανίσει. Να την κλέμε κιόλα. Λέγαμε λοιπόν. Ή την άλλη τώρα, πιάσαμε τι κούπε με τι τρίχε. Μου λε, ωραία αυτή να την πάρουμε με τι τρίχε. 999. Λυποθύμησα, ρε παιδιά. Ένα χιλιάρικο δηλαδή έτσι. Ένα χιλιάρικο α πούμε για μαζί με τι τρίχε του σκύλου. Αν είναι δυνατόν αυτό. Τι μαζεύω και μόνο. Ναι, και εγώ μαζί σου δεν αφήνω τίποτα. Λοιπόν, τι είναι αυτά, νιά, νιά, νιά. Για μην κοροϊδεύει τα νιά, υπάρχουν κι άλλα νιά. Αυτό το νιά παρά ήταν πονεμένο. Λοιπόν, ο Κοκλώνης λοιπόν έχει φτιάξει μια σωστή παραγωγή πλέον τώρα. Έχει 5 λεφτά από τον Κοσμάκη. Ναι. Τρία ευρώ. Εντάξει. Εννοείται ότι έχει έξοδα. Αλλά 3 ευρώ, άκουσε. Η διαφημίση της πόση ώρα ήτανε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πολλές χορηγίες μέσα, πολύ πράγμα μέσα, οπότε αυτή η εκπομπή δεν μπαίνει μέσα με τίποτα. Αυτή βγάζει και τα... Τι να πεις. Όχι αυτή, όχι διάφορα σκατά. Βγάζει και τις εκπομπές που δεν με τραβάνε, ρε παιδί μου. Τις κάρτες. Πληρώνει. Τις κάρτες. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, βγάζει και αυτές τις εκπομπές. Όμως, είναι γελίο να βλέπεις δημοσιογράφους που ψώνουν και κατάφεραν να μας αποδείξουν πόσο πρώτη είναι η εκπομπή. Παιδιά, και ο δεύτερος δεν πάει σε διάλογο. Δεν είναι κακό πράγμα, λέμε, να είστε δεύτερος. Δηλαδή, γιατί πρέπει ψώνουν και καλά να το βγάλετε πρώτο. Το The Voice είναι πρώτο. Τελείωσε αυτό. Είναι το The Voice πρώτο. The Voice πρώτο. Γιατί πρέπει ψώνουν και καλά ο Κοκλώνης να είναι ο Θεός. Να είναι ο πρώτος κτλ. Δεν είναι και καλός παρουσιαστής. Δεν είναι καλός παρουσιαστής. Καλός επιχειρηματίας είναι. Σαν παρουσιαστής δεν κάνει το παιδί. Εχθές ειδικά το βλέπαμε πάλι να πούμε κάποιες στιγμές και λέγαμε «Αμάν Παναγιά μου, μην μπορώ». Ακριβώς τι έλεγα δεν κάνει. Θα μου κλείσουν το μαγαζί, άμα πω τι έλεγα. Λοιπόν, παιδιά είναι απλά πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα. Και επίσης η αδικία η μεγάλη. Η μεγάλη αδικία. Να έχεις 10 άφωνους να προσπαθούν να τραγουδήσουν και να έχεις απέναντι τον Κώστα Τουρνά, το Θεό, τον ένα και μοναδικό, να κάνει εκπομπή και να κάνει 10%. Δηλαδή έλεος. Συγγνώμη, μπροστά στο φίλο με τη Δήμου και του άλλου νου, του κόνσολου, πώς λέει, τώρα θα κάνεις νούμερα. Καλά, δεν περιμέναμε για ότι θα πέσει αυτό το φίλο. Τι νούμερα να κάνει, και έτσι δεν έκανε νούμερα. Πάει τσάπα το φίλο. Παιδιά, αυτό εντάξει. Yeah. Εμένα, λένε ότι οκ, okay, δεν το ξέρει η Δήμου και μάλλον φάνηκε ότι η Ελένη Δήμου δεν το περίμενα. Αλλά μου το λίγο... πήρε από τον Τουρνά τον αγαπημένο μου και μου το πήγε αλλού. Μου το πήρε όμως. Εσένα είναι αγαπημένο. Ναι, μου το πήρε όμως. Γιατί εγώ ήθελα να πω ότι όταν έχει ένα επαγγελματία 50 χρόνια, έναν άνθρωπο με τέτοια πορεία στο τέτοιο στο χώρο και να είναι όλοι άφωνοι για να τραγουδούν απέναντι και τον περνάνε. Εντάξει, Θοδωρή, είναι, όχι, υπάρχει τον ανοιχτό κοινόχρονο και δεν μιλάω, δεν μιλάω για, το, για την εκπομπή τη συγκεκριμένη. Δεν μιλάω για το Just the Two of Us. Μιλάω για εμάς, για τους τηλεθεατές που δεν ξέρουν να εκτιμούν τίποτα. Ναι, να σου ενημερώσω όμως ότι ο Κώστας Τουρνάς είναι αγαπητός και σε άλλες ηλικίες. Έτσι, ένα 20χρονο θα κάτσει να δεν ακούσει το Φέρι. Δεν ακούσει τον Τουρνά, συγγνώμη. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλάζουν οι εποχές και δυστυχώς από 40 και πάνω, okay, όσοι έχουμε βιώσει τις εποχές εκείνες που είχε δυνατό όνομα Τουρνάς, εντάξει, εμένα δεν ήταν ποτέ η αδυναμία μου, αλλά okay, είναι ένας πολύ καλός τραγουδιστής, δεν θα κάτσει να δει τον Τουρνά. Είναι ένα συγκεκριμένο. Αυτό ανθρώπων που ακολουθεί και όλοι όμως λίγο έως πολύ έχουν τραγουδήσει ειδικά τραγούδια. Άλλο αυτό, εντάξει. Πώς θα γίνει άλλο αυτό. Άμα λοιπόν δεν εκτιμάς ένα καλλιτέχνη με τη διαπορία και δεν του δίνεις το 20% και του δίνεις 10%. Ναι, εντάξει. Όμως είναι και ένας... πάνε στους άφωνους και πάνε σε αυτούς που ψάχνονται για να γίνουν τραγουδιστές. Γιατί απέναντί του είχε άφωνους και το The Voice που έψαχνε να βρει την καλή φωνή. Και απέναντι ήταν ο άνθρωπος που έχει μια πορεία ετών, γιατί αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης... Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο συγγνώμη, για το τραγουδίου. Ο Πασχάλης, ο Πασχάλης, ο Τουρνάς, ο Νταλάρας και ένα-δυο άλλοι ακόμα έχουν τα περισσότερα χρόνια πορείας μέσα σε αυτό το χώρο. Και θα σε ακούσει ένα 15χρονο και θα σου πει τι λες ρε μπάρμπα. Δεν θέλω 15χρονο. Ναι, 35χρονο θέλω. Εντάξει. Δεν είναι 15χρονο, δεν ζητάω το 15χρονο να κάνει κάτι τέτοιο. Μα το 20χρονο και το 15χρονο θα ακούσει Φέρι και τον κάθε Φέρι. 35χρονο είπα. Εντάξει. Οι ηλικιακές ομάδες δεν είναι μόνο τα 15χρονα, δεν αλυποκατεβάζουν οι κυβερνήσεις στα 15χρονα. Εντάξει, επειδή είναι αδυναμία ο Τουρνάς και τον γουστάρεις πολύ και σαν τραγουδιστή, δεν σημαίνει ότι έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε σχέση με άλλους τραγουδιστές. Ναι, αλλά τα 15χρονα που μου βάζει είναι δείγμα όμως. Ποιο? Τα 15χρονα. 25χρονα. Τα 35χρονα θέλω εγώ. Είναι πιο βαρύς ο Τουρνάς το δω. Τι πιο βαρύς μωρέ, είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος. Είναι τραγουδοποιός είναι καταρχήν άνθρωπος, δεν είναι τραγουδιστής. Είναι τραγουδοποιός. Εσύ γιατί έβλεπες εχθές Just? Εγώ για δουλειά.
Α, εγώ τη τραγούδια ξέρω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Εγώ γιατί δεν το βλέπω για να ξέρω είναι τι γίνεται. Είναι πιο βαρύς τώρα, εντάξει. Βαρύς. Άμα δεν ακούσει και κανένα πουτσίνι εκεί πέρα, δεν να σας πω την αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια. Ήθελα να βάλω τον τουρνά πάρα πολύ εχθές. Εχθές λέει πραγματικά, εγώ λέω εντάξει, θα το δω λίγο στο Μέγκα μετά, μανιτοσκοπημένο κτλ. Αλλά παιδιά, πραγματικά, την έχεις δίπλα σου. Θα με άφηνε να βάλω να πούμε τον τουρνά, ούτε που του το πρότεινα. Αυτό δεν το σχολείο. Για να μην μου πει όχι. Ναι, για να μην μου πει όχι, δεν το είπα. Και σήμερα μάλιστα μπαίνει στο γραφείο μου μέσα και μου λέει όλο με τον τουρνά ασχολείσαι. Τι να τη πω, ότι ψάχνω τα βίντεο να δω να πούμε του τουρνά τα χθεσινά που δεν μ' άφησε να δω. Άκουσε τα κι εσύ. Έχει ζήσει εποχή σου τον Μπιάνκι, εσύ. Όπω σε κόβω. Είστε και μικρό και στενό και καμιλοτάβανο. Μπιάνκι, Μπιάνκα! Κομματάρα, κομματάρα. Κι όμω τα τραγούδια που μου. Η γυναίκα είναι high. Η γυναίκα είναι high. Αυτά τα τραγούδια μας ήταν πολύ εμπορικά. Υπάρχουν άλλα κομμάτια τα οποία είναι. Το τίποτα δεν μας φτάνει. Παράδειγμα είναι από τα αγαπημένα. Αυτό που σου είπα πριν, μπροστά στα πουλιά και πουτσίνι και τι λέγανε χθε ο Κλάνς, δηλαδή δεν παλεύεται, ας πούμε, και με το φασουλί κάτι είπε για πίσω, για μπρος και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα υπονοούμενα αυτά, πού τα βάζεις αυτά. Τέλος πάντων, πάντως με βαθμό 10, πόσο βάζεις τώρα στο Just the Two of Us. Εχθές. Θα βάλω ένα 8. Μαζί σου και εγώ 8. Να. Που σημαίνει αυτό ότι είναι πλέον καλή εκπομπή. Ναι. Γιατί πατάει στη σκαλέτα, δεν ξεφεύγει. Εάν γινόταν αυτή η εκπομπή μικρότερη, δηλαδή αν έπαιζε 11 το βράδυ με μία. Ναι, είναι πάρα πολύ κουράζεσαι. Αν ήταν 11 με μία και ήταν γρήγορη η εκπομπή, θα μιλάγαμε για μία εκπομπάρα. Και τώρα αυτό με τόσες ώρες. Τελειώσαμε αυτό με το φίλι, δεν μου άρεσε καθόλου. Το θεωρώ δηλαδή για μένα, ας πούμε, όταν είσαι μια γυναίκα. Δεν το έκανε η Δήμου. Δεν το έκανε η Δήμου. Ο άλλος, ναι. Θεωρώ ότι ο άλλος το έκανε για να συζητηθεί, δυστυχώς. Και όχι για να απογειώσει, όπως λέει το ροκ κομμάτι και να κλείσει έτσι. Δηλαδή, όλα τα ροκ κομμάτια κλείνουν με ένα φιλί στο στόμα. Και πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Μια γυναίκα με τέτοια ιστορία. Την ηλικία της και εμένα δεν θα μ' άρεσε ένας 20χρονος να έρθει να μου κάνει να με φιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θα με ενοχλούσε και. Θα με ενοχλούσε γιατί και η Ελένη Δήμου δεν είναι ηθοποιός. Δηλαδή είναι μια παντρεμένη γυναίκα, έχει την πορεία της. Δεν θα το γούσταρα αυτό να το δω σε μένα. Να μου εντάξει, φιλικό φιλί ήταν μόνο. Φιλικό φιλί. Ηθοποιοί πώς φιλούνται μεταξύ τους. Μα δεν είναι ηθοποιός η Ελένη Δήμου. Ελά, εντάξει, είναι τραγουδίστρια. Μα δεν είναι ωραίο και σαν εικόνα. Η χαρά ήταν αυτή που τον έφερε. Συγγνώμη, εμένα αν έρθει να με φιλήσει ένα 20χρονο θα πούνε μπλιάχη γριέτζο. Αυτό, εγώ θα φταίω. Δηλαδή με μένα θα τα βάλουν. Κατάλαβες. Η εικόνα δεν είναι ωραία σαν αποτέλεσμα. Τέλος μετάξει μωρέ, πω φιλί. Θα δεχόσουν, ωραία, θα πάω στο Just. Και είναι ένα πιτσιρικά μαζί μου και τραγουδάει. Που είμαι και φωνάραν. Αν με φιλούσε στο στόμα, τι θα γινόταν. Θα έλεγα για το τραγούδι. Σκηνική παρουσία, δεν θα σε ενοχλούσε. Όχι. Ρε ψεύτη, άντε τώρα. Όχι. Άντε πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν με πειράζει, θα σε χωρίσει ήδη. Α, εντάξει, πέστο. Ψωνά, για να πάει. Για πάει. Για ψωνάρα. Για το φιλί δεν σε έζω, θα πήρε στο Just. Ακριβώ. Για αυτό σου λέω, δεν με ενόχλησε μετά. Άσε με, εγώ θα σε δεν θα σ' άφηνε. Ψωνάρα. Ψωνάρα. Ερχόταν μια 20χρονη να σε φιλούσε έτσι στο στόμα. Ψωνάρα θα πήγαινε στο δάχτυλο του φά. Εγώ καλή φωνή. Εσύ είσαι ο άφωνο. Γι' αυτό και μου διαλέγει και καλλιτέχνε που μιλάνε. Ναι, ναι, μιλάνε και δεν τραγουδάνε, τόσο να μιλάμε. Κάτω στο λιμάνι. Ναι, ορίστε. Στο πασαλιμάνι. Ό,τι δεν έχει ρυθμό. Λοιπόν, κάτω στο λιμάνι, στο πασαλιμάνι πιο πάνω. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, τα έχουμε πει όλα τα εντάξει. Όχι, δεν τα πάμε όλα. Α, όχι. Στη Δανέζη απ' έξω. Ναι, ναι. Παιδιά, ναι. Αυτό διάβαζα εδώ στο χαρτί. Λοιπόν, παιδιά, η Σοφία Δανέζη θα εμφανιστεί στο Vegas, στην Πέτρο Ρεάλι, στο παλιό πλατό. Όχι πλατό, στο παλιό. Πώς ήταν πρώτα. Πώς ήταν πρώτα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα εμφανιστεί εκεί στη θέση της Ηλιάδης. Γιατί μπαίνει στην Φάρμα. Ναι, ναι, ναι. Τι δεν ήταν και αυτό με τη Φάρμα, βρε παιδιά που. Αυτό ξεκινάει τώρα, μπαίνει και ο Ψωμιάδης και τα λοιπά, θα γίνει χαμός. Όχι, που είπαν ότι και καλά η Ηλιάδη θα ξεκινήσει άλλες εμφανίσεις σε άλλο μαγαζί, αλλά θα είναι μες στη Φάρμα και μου είπες εσύ ότι έχουν τα γυρίσματα ξεκινάνε πιο πριν. Ξεκινάνε γυρίσματα και αυτοί τα τελειώνουν σε ένα μήνα μέσα τα γυρίσματα όλα. Τελειώνουν όλα τα γυρίσματα. Πάντως και μένει μόνο τελικός, το ότι ξεκινάει, καλό είναι αυτό, γιατί είχαμε πει, η Δανέζη είχε βγει και είχε πει και στο live στο Big Brother ότι έχει 2 χρόνια να δουλέψει, ναι. Λόγω της κατάστασης και λόγω του κορονοϊού. Και εντάξει, πέρα από αυτά που βιώσαμε σαν παίκτρια, ό,τι λέγαμε, μπράβο της που επιτέλους τέλος πάντων θα ξεκινήσει. Η Σοφία Δανέζη, λέγαμε τότε, το λέμε και τώρα, ότι σαν παίκτρια μπορεί να πεις ότι θέλεις για τη Σοφία Δανέζη, αλλά είναι η τραγουδίστρια, η οποία σαν τραγουδίστρια είναι στο δικό μας χώρο μέσα και θα την ξανασυναντήσουμε και την υγεία μας άκουμε, θα την ξανασυναντήσουμε μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια, μετά από 3 χρόνια. Είναι εδώ.
Δηλαδή δεν είσαι τα παιδάκια που μπαίνουν μέσα και ο Νικολάκης παράδειγμα τώρα ή η Ευδοκία κτλ. Αυτοί όλοι θα εξαφανιστούν μετά από 6 μήνες. Πού, Λούις, τι 6 μήνες. Μόλις βγει το Survivor, ούτε που θα τους θυμόσαστε. Να υπενθυμίσω, από το Survivor θυμόσαστε πολλούς. Ο Θεός να μας φυλάει σήμερα με τα Ευδοκόπουλα, τα ψυχαράκια και όλα τα παραλυκόμενα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Άντε, ναι, μην κυκλοφορείς πολύ έξω. Λοιπόν, να πω στο τέλος τώρα ότι ανάμεσα σε Μαγκύρα και Κατερίνα Καινούριου η σωστή είναι η Μαγκύρα και όχι η Κατερίνα Καινούριου. Και αυτός που έγραψε ότι ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση, να πούμε λοιπόν το χτύπημα κάτω από τη μέση είναι όταν λες γι' αυτό κάνεις αυτά νούμερα. Καλά, λες εντάξει, και η Καινούριου ναι, κάνει εκπομπή ποιότητας. Και δηλαδή βγάζουν τα χαζό τηλέφωνα. Και έγραψε πάλι για τα νούμερα ότι γι' αυτό κάνουν 4-5%, ναι, δεν είναι συναδελφικό. Το 4-5% καλύτερα να κάνει 4-5% παρά να βγάζει την ξεφτύλα που βγάζουν εκεί για να κάνουν νούμερα. Γιατί καμιά φορά γίνει σε νούμερο και τα νούμερα. Εντάξει. Λοιπόν, προτιμούμε λοιπόν το 4% να είναι αγνό και όμορφο και ωραίο παρά 24% εντάξει, και ξεφτύλα. Πλάκα κάνανε. Εντάξει, και ξεφτύλα. Βέβαια χιούμορ, αλλά αν δεν έχει χιούμορ να πούμε πώ θα το καταλάβει. Δεν ξέρω, έξε την καινούργια που την είπανε πλούσια, δηλαδή αυτό το... Η πλούσια δεν είναι. Εντάξει, εντάξει, αυτό χαριτολογώντας επειδή έδειχνε τα παπούτσια από τον Βαλεντίνο προφανώς και θέλει να πάει να τα ψωνίσει και επειδή είναι δύσκολες εποχές, σου λέει όταν ένα παπούτσι, ένα τέτοιο ζευγάρι, δεν ξέρω πόσο γιατί δεν έχω ψώνει, μπορεί να έχει ένα χιλιάρικο και όταν λες ότι θα τα πάρω... Εξάλλου, να είναι καλά οι καινούργιοι που πατάνε πάνω τους τώρα για να κάνουν νούμερα τα παιδιά. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνουμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.